χαρά. Σήμερα θα μιλήσω για τα έργα και οι μέρες του Νετανιάου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Και ξεκινάω με το πιο χοντρό από όλα για προσωπική μου άποψη, είναι ότι ο γιος του, ο οποίος όταν πήγε στο στρατό υπηρέτησε στο γραφείο τύπου του στρατού, δηλαδή τίποτα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι μαζί με τον άλλον αδελφό του και κάνουν ζωή, περνάνε ζωή και κότα. Τους έδιωξε γρήγορα από το Ισραήλ. Και έρχομαι τώρα στον ίδιο. Ο ίδιος από την ώρα που έχει ξεκινήσει το πόλεμο και με όλη την πίεση που υπάρχει από όλους, και όταν λέμε από όλους, από τα μέσα, από τις κοινωνικές πλατφόρμες, από τα κοινωνικά δίκτυα μέσα, από το λαό τον ίδιο να ζητήσει, εάν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο, σημειώσετε ότι έχουν ήδη πει ο αρχηγός του στρατού, ο αρχηγός της πιστικής υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, ο υπεύθυνος της εσωτερικής αντικατασκοπίας, όλοι έχουν πει φταίμε, ζητάω συγγνώμη, φταίμε διότι μας βρήκαν έτσι. Ο μόνος ο οποίος αρνείται πεισματικά να πει ότι φταίει είναι αυτό το γομάρι που λέγεται Νετανιάου. Διότι ξέρει ότι εάν το πει είναι τελειωμένος. Και όχι μόνο αυτό, ότι όταν το ρωτάνε λέει μετά τον πόλεμο όλοι θα λογοδοτήσουμε και εγώ το ίδιο. Προχθές έδωσε συνέντευξη τύπου για πρώτη φορά, γιατί μέχρι τότε δεν έκανε, έστελνε βιντεάκια που είχε φτιάξει και αυτό ήταν όλο. Για πρώτη φορά λοιπόν κάνει συνέντευξη τύπου και φέρνει μαζί του τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Γκαλάντ και τον Γκάντς, τον πρώην αρχηγό του στρατού, ο οποίος είναι στο περιορισμένο πολεμικό, πώς το λένε, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει ένα περιορισμένο, λέγεται Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο, που αποτελείται από ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά και όχι από όλους τους άλλους τους. Εκεί τον ξαναπιέσανε τρεις φορές, μία δημοσιογράφο επέμενε και δεν απαντούσε. Τελειώνει αυτή η press conference, η συνέντευξη τύπου, και στις 1 το πρωί είχε το θράσος αυτός ο άνθρωπος να βγει και να στείλει tweet που κατηγορεί στη μέση πολέμου τον αρχηγό του στρατού και τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της εσωτερικής αντικατασκοπίας. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εξωφρενικό? Ότι ενώ του είχαν πει περισσότεροι μη, υπήρχαν αυτοί οι κολογλίφτες του που λέγανε δεν πειράζει, κάνω. Και ήταν μέσα στο Πεντάγωνο και η γυναίκα του, η Αγιαλάδα, που δεν έχει κανένα λόγο να είναι εκεί πέρα. Και αυτή του είπε, τον πίεσε και του, εσύ θα το βγάλεις και τέτοια. Και όταν βγήκε στις 1 και 20 το πρωί και έγινε της πουτάνας, έτρεξε γρήγορα στις 6 το πρωί να το κατεβάσει και να βγάλει καινούριο που ζητάει συγγνώμη. Τι συγγνώμη ρε, με ποιον παίζεις βρε ηλίθιε? Με το στρατό και με τις μυστικές υπηρεσίες την ώρα που είναι σε πόλεμο? Το κακό έγινε πια, το πες. Τι θα πεις συγγνώμη, δεν εννοούσα. Και καλά είπε κάποιος, γιατί δεν παίρνεις την κυρά σου και μπρόζερα από εδώ πέρα. Πήγαινε να βρεις το γιο σου, τους γιους σου. Και φυσικά έχουν απόλυτο δίκιο. Ευτυχώς, το έχω ξαναπεί ξέρω από τα πρώτα βίντεο, ευτυχώς που ο λαός ανέλαβε να αντικαταστήσει πολύ καλύτερα το κράτος το οποίο έχει διαλυθεί. Δεν μπορεί στην ώρα που έχουμε πόλεμο να εσύ να βγαίνεις και να λες αυτός φταίει και αυτός φταίει, όπου και ως που αυτός και αυτός και αυτός φταίει, είναι κάποια έρευνα να ρωτήσουμε τι έγινε? Όχι, απλώς έτσι για να φύγει από πάνω σου, μπας και γλιτώσει το τομάρι του. Καταλάβατε τι έγινε τώρα? Αυτός ο άνθρωπος είναι με τη γυναίκα του, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να είναι, και άσε που είναι και έχει πρόβλημα ψυχολογικό, είναι κάτω από φαρμακευτική αγωγή, να είναι εκεί πέρα. Δεν έχει κανέναν λόγο να είναι εκεί. Ποιος την εξέλεξε? Ελπίζω αυτό το πράγμα όταν τελειώσει ο πόλεμος να μπορεί να όλη αυτή η
διχογνωμία, ο διαχωρισμός, η διχοτόμηση της εβραϊκής κοινωνίας στο Ισραήλ, της εβραϊκής, να πάψει να υπάρχει και να σηκωθεί να φύγει, μπας και φτιάξουμε μια χώρα όπως πρέπει. Αυτά, για χαρά.